Στο φεστιβάλ του Τορόντο είναι στραμμένα τα βλέμματα των συνεφίλ, όπου ξεχωρίζει το δεκαήμερο Midnight Madness. Εκεί ταινίες τρόμου και φαντασίας γίνονται μέσω διασκέδασης για τους φανατικούς θαυμαστές. Για 10 μέρες κάθε βράδυ στις 11:59 ακριβώς στην πόλη του Τορόντο, στο πλαίσιο του κινηματογραφικού του φεστιβάλ, ο τρόμος, ο φόβος, η φαντασία γίνεται το μέσο ενός υγιούς ξεσπάσματος αγωνίας και γέλιου. Έντονα συναισθήματα που διαμέσου αντιπροσώπου τροποποιούν αυτές τις αυστηρές έννοιες. Η νέα μεταφορά του κυνηγού θα ανοίξει το τμήμα. Από τα πιο μακρινά σημεία του διαστήματος, στους μικρούς δρόμους των προαστίων, το κυνήγι επιστρέφει στο σπίτι του μέσα από την εκρηκτική επαναφορά της κινηματογραφικής σειράς «Κυνηγός» του Σέιν Μπλακ. Πρόκειται για τη συνέχεια της ταινίας του 1987, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ και θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου. Πολύ αναμενόμενες ταινίες του τμήματος είναι και η συνέχεια του Halloween, η νύχτα με τις μάσκες. 40 χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία, θα φέρει αντιμέτωπη την ηρωίδα της Jamie Lee Curtis με τον Mike Myers. Όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, δεν θα περιμένετε πάρα πολύ καιρό, αφού και αυτή θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 25 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα αργότερα από το άνοιγμά της στην Αμερική. Το σπάνιας βιαιότητας Assassination Nation είναι μια σοκαριστική δημιουργία που κατακρίνει τη βία και το bullying με περισσότερη βία και bullying. Περιγράφει την ιστορία μιας ομάδας αποτελειόφυτες φοιτήτριες που τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαρρεύσουν σε σειρά φοιτητών. Η ήδη βραβευμένη ταινία του Γκασπάρ Νοέ στο Φεστιβάλ Κανών, το Climax, θα είναι μία από τις ταινίες που θα προβληθούν. Σκηνές με οργιαστικό σεξ, ναρκωτικά, κλάμπινγκ, αναβιώνουν τις άγριες νύχτες της δεκαετίας του 90. Με δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Κανών, το Διαμαντίνο θα φτάσει στο Τορόντο. Ο Διαμαντίνο Ματαμούρες είναι ένα αστέρι του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος στο γήπεδο βιώνει τη δική του πραγματικότητα, η οποία τον βοηθάει να σκοράρει τα διάσημα γκολ του. Θα χάσει όμως αυτό το ταλέντο όταν θα συναντήσει για πρώτη φορά μια ομάδα προσφύγων που προσπαθεί να βρει μια νέα πατρίδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι φέτος το κοινό του Midnight Madness μπορεί να είναι διπλά χαρούμενο, αφού εκτός από τις ανεξάρτητες παραγωγές, πολύ αναμενόμενες πρεμιέρες έχουν εμπλουτίσει το ιδιαίτερο αυτό τμήμα. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Ιωσήφ Νικολάου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.